Σκοπιάστε στην κουζίνα μου. Ναι. Είναι το blog της κυρίας Ήβης Λιακοπούλου, η οποία μίλησε στη Λουκία Σανίδα. Πάμε να την ακούσουμε. Ναι, ναι. Υπάρχουν δύο blog. Είναι το ελληνικό και το αγγλικό. Το ελληνικό λέγεται «Κοπιάστε στην κουζίνα μου» και το αγγλικό «Κοπιάστε του Greek Hospitality». Ξεκίνησε το 2007, μετά που βγήκα σε πρόορη σύνταξη. Είχα άπλητο χρόνο μπροστά μου και ήθελα να φτιάξω κάτι δημιουργικό. Και επειδή μου άρεσε πάρα πολύ η μαγειρική από μικρή, αρχικά ξεκίνησα να καταγράψω τις συνταγές μου, ειδικά της πατρίδας μου που είναι η Κύπρος, για να τις δώσω κάποια στιγμή και να τις δουν τα παιδιά μου. Η δουλειά σας είχε κάποια σχέση με τη μαγειρική? Καμία απολύτως. Δούλευα σε αεροπορική εταιρεία. Μετέπειτα είχα δικό μου βιβλιοπωλείο. Βγήκα στα 50 μου με σύνταξη. Από μαθήτρια ακόμη, πάντοτε ήμουν στην κουζίνα. Και ειδικά μετά που τελείωσα και το σχολείο και έπιασα δουλειά και είχα μόνο την Κυριακή ελεύθερη, η Κυριακή μου ήταν να μπω εγώ στην κουζίνα και να φτιάχνω δύσκολα φαγητά. Δηλαδή όταν παντρεύτηκα δεν ήξερα να βάζω μακαρόνια, δεν ήξερα να τηγανίζω πατάτες, αλλά ήξερα να φτιάξω παστίτσιο, μουσακά, κρέπες, τούρτες, γλυκά. Όλες αυτές τις συνταγές τις είχα καταγραμμένες σε ένα τετράδιο, το οποίο μετά πολλά χρόνια είχε ψαρεί. Είπα αρχικά να την γράψω στο κομπιούτερ. Αλλά μετά σκέφτηκα, αφού μου αρέσει, γιατί να μην έρχομαι και σε επαφή με κόσμο, να μιλάμε, να ανταλλάσσουμε απόψεις. Και δημιουργήθηκε το blog. Αρχικά το έκανα δίγλωσσο. Αλλά επειδή είχα πιο πολλές επισκέψεις από ξένους στο αγγλικό το blog, στην Ελλάδα ακόμη ίσως ο κόσμος να μην είχε μάθει τι είναι το blog. Σιγά σιγά εξελίχθηκε και το κυπριακό, αλλά πιο πολύ δούλευα με το αγγλικό. Από ποιες χώρες έμπαιναν δηλαδή? Από όλο τον κόσμο, μπορώ να σας πω, ας πούμε, Αμερική, Καναδά, Αγγλία, Ασία. Από Ρούσα πώς με βρίσκανε, ας πούμε, από Αλάσκα, από Cayman Island. Όλα τα παράξενα μέρη του κόσμου μπαίνανε στο blog. Και οι συνταγές ήταν ελληνικές και κυπριακές κυρίως? Ξεκίνησα ελληνικές και κυπριακές με τις βασικές, αλλά όσες συνταγές είχα και ξένες, ας πούμε, τα κανελόνια ή κρέπες, και βέβαια διαβάζοντας τα ξένα blog, άνοιξε πιο πολύ ο ορίζοντας μου, μαθαίνοντας καινούργια πράγματα. Εμένα βασικά μου αρέσει να μάθω καλά την τεχνική κάποιας συνταγής, πώς γίνεται τεχνικά, και από εκεί και πέρα εκείνο που με ενδιαφέρει εμένα πιο πολύ είναι να την κάνω δική μου τη συνταγή, δηλαδή να βάλω τη δική μου πινελιά μέσα. Μου αρέσει το δημιουργικό μέρος της συνταγής. Έχετε επισκέψεις και από Ελλάδα, περισσότερες από ό,τι παλαιότερα? Να δείτε, στο αγγλικό μου έχω επισκέψεις από Έλληνες του εξωτερικού. Στο ελληνικό το blog οι επισκέψεις μου είναι πλέον Ελλάδων, Κύπρος και όσοι Έλληνες του εξωτερικού ξέρουν να μιλάνε ελληνικά. Γνωρίζετε καθόλου πόση επισκεψιμότητα έχουν τα blogs? Είναι γύρω στις 3.000 την ημέρα. Έχετε γράψει και βιβλία? Το πρώτο που εξέδωσα ήταν στα αγγλικά, γιατί έψαξα να βρω εκδότης στην Ελλάδα και έτσι το βιβλίο αυτό το έκανα μόνη μου σε αμερικάνικο site. Τυπώθηκε και πωλείται στο Amazon και μετά το έκανα και σε e-book. Το όνομα του βιβλίου? Είναι Mint, Cinnamon and Blossom Water, Flavors of Cyprus, Κοπιάστε. Περιγράφει τις γεύσεις της Κύπρου που είναι δυόσμος, κανέλα και ροδόνερο. Και αυτό το πουλάω μέσω του blog μου σε PDF. Πάμε όμως να ακούσουμε και την συνταγή της κυρίας Λιακοπούλου. Είναι πατάτες αντιναχτές. Θα σας δώσω μια εύκολη συνταγή. Λέγεται πατάτες αντιναχτές. Αυτή τη συνταγή την έχω μέσα στο βιβλίο μου. Τα υλικά. 2 κιλά πατάτες μικρές. Με τη φλούδα πρέπει να είναι οι πατάτες. Μια κουταλιά κόριαντρο ξερό, κοπανισμένο. Μισή κούπα κόκκινο κρασί ξηρό. Ελαιόλαδο για το τηγάνισμα. Αλάτι και πιπέρι. Τις πατάτες πρέπει να τις πλύνουμε με τη φλούδα πάρα πολύ καλά, να μην έχουν μέσα τρυπούλες κλπ. Τις πλένουμε και τις τραγγίζουμε. Μετά τις πάμε ελαφρώς με ένα παλτά ή με μια πέτρα ή ένα ουδοχέρι και τις τηγανίζουμε σε ένα βαθύ τηγάνι με μπόλικο καυτό ελαιόλαδο, γυρίζοντας τις και από τις δύο πλευρές να ροδίσουν. Στη συνέχεια τις περνάμε στην κατσαρόλα με μόνο μία-δύο κουταλιές ελαιόλαδο, για να μην είναι πολύ λιπάρες. Ρίχνουμε το κουπανισμένο κόλιαντρο, αλάτι, πιπέρι και τις δίνουμε με το κρασί. Κλείνουμε το καπάκι της κατσαρόλας και τις αφήνουμε 5 λεπτά να μαλακώσουν
και να μεθύσουν μέσα στο κρασί. Κρατάμε την κατσαρόλα με το καπάκι και τις αντινάσουμε. Αυτό είναι που σημαίνει αντιναχτές. Τις ανακατεύουμε δηλαδή μέσα στην κατσαρόλα για να βραχούν από όλες τις πλευρές και να τραβήξουν το κρασί. Αυτές είναι ωραίες σαν συνοδευτικό για κρέα, αλλά και από μόνες τους μηνύες σαλάτα είναι ένα